Η διαφορά είναι ότι εδώ κορυφώνεται το ελληνικό δράμα τώρα. Μέσα από τη συμπεριφορά ανεύθυνων ηγεσιών. Το δυστύχημα είναι ότι η Ελλάδα, που έχει να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία της, τη μεταπολεμική τουλάχιστον, έχει τις πιο ανεύθυνες ηγεσίες που θα μπορούσε να φανταστεί κανένας. Και τις πιο επικίνδυνες ηγεσίες. Μιλώ για τις ηγεσίες των δύο μεγάλων κομμάτων. Και αυτό το οποίο παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες δεν είναι απλώς το θέατρο του παραλόγου. Είναι ένα ρεστιάλ ανευθυνότητας. Την ώρα που η χώρα δεν βρίσκεται απλώς στο χείλος του γκρεμού, η χώρα κατρακυλάει στον γκρεμό. Και προσπαθούμε να βρούμε ένα κλαδί να πιαστούμε τώρα πια. Και αυτό το κλαδί θα μπορούσε να είναι μόνο αυτό που υποστηρίζω εδώ και ένα χρόνο, από τον περασμένο Νοέμβριο, μια κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης και συνευθύνης. Χρησιμοποίησα αυτές τις λέξεις σε ένα άρθρο πέρσι τον Νοέμβριο, όταν ήταν παντελώς άγνωστες στη δημόσια συζήτηση. Μετά από ένα χρόνο, είμαστε πάλι στην υποκριτική εκφορά αυτών των λέξεων, χωρίς κανένας επιτέλους να θέλει να βάλει την Ελλάδα πάνω από το αρχηγικό και πάνω από το κομματικό συμφέρον. Χωρίς κανένας να θέλει να βάλει το συμφέρον του ελληνικού λαού πάνω από τη γαρέκλα του. Τώρα έχουμε παρά κάποια δεδομένα, περί του αντιθέτου. Τώρα έχουμε, τώρα έχουμε κάποια δεδομένα. Δηλαδή πήγε ο Πρωθυπουργός και είπε ότι εγώ θα παραιτηθώ. Ουσιαστικά. Μάλιστα. Έχουμε και κάποια δεδομένα, μια πολύ μεγάλη πίεση για να γίνει κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Εσείς η εκτίμησή σας, που τους ξέρετε όλους αυτούς από μέσα, η εκτίμησή σας είναι ότι αυτό θα προχωρήσει, δηλαδή σήμερα θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα? Κύριε Χατζαπόπουλε, εγώ δεν ξέρω τι σκέφτονται πραγματικά. Εγώ βλέπω τα αποτελέσματα που παράγει η πολιτική τους. Αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός βλέπει κυριολεκτικά ένα θέατρο. Και αν σκεφτούμε λίγο πιο πίσω, δυστυχώς τα πράγματα θα είναι πιο δυσάρεστα. Δηλαδή, όλο αυτό που βλέπουμε μας δημιουργεί σκέψεις ότι μήπως τελικά ο ένας θέλει να ρίξει στον άλλον την ευθύνη του να σκάσει η χώρα στα χέρια του. Και μετά από όσα κατάφεραν και οι δύο, ο ένας ως πρωθυπουργός αποτυχάνοντας τα πάντα, ο άλλος δεν μπλοκάροντας κάθε έννοια και κάθε διαδικασία εθνικής συνεννόησης, προφανώς θέλουν να αποφύγουν την καυτή πατάτα. Αλλά η χώρα έχει ελάχιστα 24 ώρα να σωθεί. Λυπάμαι γι' αυτό. Άρα εσείς λέτε ότι έχει ελάχιστα 24 ώρα να σωθεί. Αυτό λέτε. Δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Η αγωνία η δικιά μου, κύριε Χατζαπόπουλε, είναι να έχουμε. Έστω και αυτή τη στιγμή. Ναι, αυτό σας ρωτάω. Άνθρωποι εσείς που έκαναν... τους ξέρετε, πιστεύετε ότι εδώ που φτάσαμε τώρα θα κάνουν τις κινήσεις αυτές ώστε να φτάσουμε σε ένα σημείο? Εγώ λέω το εξής. Εκφράζοντας τους απλούς ανθρώπους με τους οποίους συνομιλώ κάθε μέρα. Ναι. Ότι είναι η τελευταία προσφορά μετά από την πολύ μεγάλη ζημιά που έκαναν στην Ελλάδα να κάνουν κάτι για την Ελλάδα. Ο λαός αυτός δεν είναι καινούριος. Δεν υπάρχουμε μερικές εκατοντάδες χρόνια. Υπάρχουμε χιλιάδες χρόνια. Λοιπόν, και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι χρειαζόμαστε, πώς να σας πω, έτσι, περισσότερο σεβασμό και στην ιστορία μας και στις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί και προς την Ευρώπη, τα λεφτά των φορολογωμένων της οποίας, ναι, κατά εκατοντάδες δισεκατομμύρια έρχονται στην Ελλάδα. Ναι. Αυτά που έχει υποστεί η Ελλάδα τις τελευταίες μέρες ως εικόνα είναι ό,τι χειρότερο υπέστη μετά το 1897. Δεν υπέστημεν ποτέ τέτοιο εξευτελισμό τον τελευταίο αιώνα από συμπεριφορές τέτοιου τύπου, δημοψηφισμάτων. Και το δράμα μας είναι ότι αυτές οι συμπεριφορές οδήγησαν την Ευρώπη μάλλον να αλλάξει οριστικά την άποψή της για μας. Σε αυτό έχετε δίκιο. Δηλαδή οι άνθρωποι εδώ και ένα χρόνο, 1,5 χρόνο μας λένε με κάθε τρόπο ότι θέλουν να μας κρατήσουν μαζί τους. Έχουν βάλει εκατοντάδες δισεκατομμύρια των φορολογουμένων τους, έχουν να αντιμετωπίσουν την οργή των φορολογουμένων τους και έχουν απέναντί τους μια χώρα η οποία εκπροσωπείται από ηγεσίες που τους λέει ότι εμείς θέλουμε τα λεφτά σας αλλά δεν θέλουμε να είμαστε μαζί σας. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δύο άνθρωποι δεν μπορεί να καταστρέφουν διαρκώς μια χώρα. Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Και η έκκληση που γίνεται, εγώ προσπάθησα με την παρέτησή μου να το πω αυτό, είναι ότι επιτέλους σας βάλουν έστω για μια μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες την Ελλάδα πάνω από το κεφάλι τους. Δεν είναι δυνατόν να ανεχόμαστε αυτή τη συμπεριφορά. Και βεβαίως τώρα, ξέρετε, αυτό δεν αφορά μόνο τους δύο. Αφορά και όλους τους υπόλοιπους που σιωπούν. Οι οποίοι με διαρροές από εδώ και από εκεί προσπαθούν να πούν, ξέρεις, εγώ τα λέω λίγο διαφορετικά. Δεν γλιτώνει κανένας από τις ευθύνες.
Δεν είναι δυνατόν να ανέχονται δυνάμεις οι οποίες πιστεύουν σε τελείως άλλες αντιλήψεις, συμπεριφορές αρχηγών οι οποίοι τους έχουν υποτάξει, λες και το σύστημα της χώρας είναι καταφικό, ότι μιλάνε δύο και οι άλλοι είναι τρομοκρατημένοι και δεν μπορούν να ανοίξουν το στόμα τους. Δεν είναι δυνατόν πολιτικοί που θέλουν να λέγονται πολιτικοί να μην μπορούν να πάρουν μια πρωτοβουλία διακομματική, τώρα διακομματική πρωτοβουλία, αφού οι αρχηγοί τους δεν μπορούν, και να τους πούν ότι κοιτάξτε, αυτό λέτε ψέματα. Ότι δεν μπορείτε να συνοηθείτε είναι ψέμα. Γιατί από κάτω εμείς μπορούμε να συνοηθούμε. Λοιπόν, δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό το πράγμα.